Α δούμε τώρα τι λέει η Αθήνα για όλα αυτά, όσα δηλαδή απορρέουν τη προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλεία. Η Αλεξία Τασούλη θα μα δώσει το ρεπορτάζ, Αλεξία. Λοιπόν, και εδώ στην Αθήνα, στην ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει ικανοποίηση, διότι τα δύο πρώτα προσχέδια απλώ έκαναν αναφορά ω μια βαθιά ανησυχία. <σχεσίλια> Όμω το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξή, διότι ναι, έχουμε μια διπλωματική νίκη. Όμω επί του πεδίου, ο Ταγί Περτογάν, η απόφασή του στα Βαρόσια είναι ακόμα σε ισχύ, δεν έχει ανακαλέσει, δεν έχει αλλάξει γνώμη, παρά το γεγονό ότι σήμερα με τη σημερινή ο, ο ΙΕ καλεί την ανατροπή όλων των ενεργειών. Υπάρχει ικανοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι έδειξε ότι απέναντι του Ερντογάν δεν έχει μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά όλη την διεθνή κοινότητα. Και υπάρχει και μια δεύτερη ικανοποίηση, διότι μα στήριξαν εμπράκτο σύμμαχοι όπω οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Ινδί και οι Ιρλανδοί. Τώρα υπάρχουν εισηγήσει για να γίνει μια έκτα, μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών. Η Γερμανία, βέβαια, έχει εκφράσει επιφυλάξει ναι. Yeah. για αυτό. Την Τρίτη θα είναι εδώ ο πρόεδρο τη Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, για να δούμε τι περαιτέρω συντονισμό μπορεί να έχει η Αθήνα με τη Λευκοσία και αν μπορούν να ανατραπούν τα τελεσμένα και οι αποφάσει του Αγίου Πρωτογάνου στα Βαρόσια.